55 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών. Ήταν η απαρχή μιας εθνικής τραγωδίας, η οποία κορυφώθηκε με την εισβολή του Ατύλλα στην Κύπρο. Ήταν βράδυ της 20ης Απριλίου του 1967, όταν οι πρωτεργάτες της Χούντας, Παπαδόπουλος, Πατακός και Μακαρέζος, επέβαλαν στρατιωτικό πραξικόπημα που βύθισε την Ελλάδα στο μαύρο σκοτάδι της δικτατορίας για 7 ολόκληρα χρόνια. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί. Τα τάγκ ξεκινούν από το Γουδί, καταλαμβάνουν το Πεντάγωνο, τα Ανάκτορα, τη Βουλή και άλλα νευραλγικά σημεία. Η ημέρα που ξημερώνει βυθίζει την Ελλάδα στο απριλιανό σκοτάδι. Το απόγευμα της 21ης Απριλίου το παλάτι ορκίζει στα Ανάκτορα τη χουντική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον εισαγγελέα Κόλλια. Όλη η πολιτική ηγεσία συλλαμβάνεται, δολοφονίες αντιπάλων, φυλακές, εξορίες, βασανιστήρια, αλλά και πολιτιστικός και πνευματικός μαρασμός σημαδεύουν τη χώρα. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου του 1973 θα ταρακουνήσει θέμελα τη Χούντα και μία εβδομάδα μετά ο ταξίαρχος Ιωαννίδης θα ανατρέψει τον Παπαδόπουλο. Η Ελλάδα βγαίνει στο ξέφωτο στις 24 Απριλίου του 1974 με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το Παρίσι και τον σχηματισμό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας. Υποσυνθήκας κρισίμους. Η επταετία όμως έχει αφήσει πίσω της εκτός από τον εθνικό διχασμό και την τραγωδία της Κύπρου. Μήνυμα διαφύλαξης της δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.